Πάμε σε 5, 4, 3, 2, 1, φύγαμε. Γεια σας και πάλι, καλώς ήρθατε στο Liverpool.gr TV, στην εκπομπή Red Glasses, στην εκπομπή του site Liverpool.gr στο YouTube. Εδώ από εδώ τα λέμε συχνά, η εκπομπή αυτή μπορεί να τη βλέπετε στο κινητό σας, αν κάνετε απλή εγγραφή μέσω του email σας, δεν κοστίζει τίποτα, αλλά αξίζει πάρα πολλά και για τις δύο πλευρές. Καθότι αυτά τα στοιχεία που βλέπετε εδώ μπορείτε να τα αναπαράγετε όσες φορές θέλετε. Έτσι μπορείτε να ακούτε κάποια πράγματα. Τις κάρτες που σας παραθέτουμε να τις παγώνετε και να τις μελετάτε με την ησυχία σας. Αν πούμε για καμιά κοτσάνα, γιατί όχι, να μας βάλετε το σχολιάκι σας από πίσω και να μας τα σύρετε. Και αν κάνουμε κάτι καλό, να το τονίσετε ώστε να ξέρουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θέμα της εκπομπής σήμερα θα είναι ο Emre Can. Πάλι. Λιγότερο από δύο μήνες, στις 14 Νοεμβρίου, ξεκινήσαμε με τον Αντώνη Ψαριανό τις εκπομπές και ένα από τα πρώτα θέματα που κάναμε, αν δεν είναι και το πρώτο, αν το θυμάμαι σωστά, είναι ο Emre. Γιατί είναι ο Emre? Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε πραγματικά πριν 4 χρόνια, το καλοκαίρι συμπληρώνει 4 χρόνια. Ήρθε με μια απίστευτα χαμηλή τιμή για παίκτη επίπεδου αυτό. Ήρθε στα 11 περίπου εκατομμύρια λίρες, μια πραγματικά ευκαιρία, αν θέλετε το πούμε και αγγλικά καλύτερα, bargain. Έχει να κάνει με έναν παίκτη ο οποίος παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Στην εξέλιξή του μετά από 4 χρόνια παίζει εξαιρετικά ως αμυντικό half, χωρίς να αναπαρέτει αμυντικό half. Έχει παίξει κεντρικό back, έχει σε τριάδα αριστερά, μιας και έχει πολύ καλή αίσθηση και με το αριστερό του πόδι. Έχει παίξει αριστερό half, δηλαδή στη Leverkusen έχει παίξει αριστερό back μια ολόκληρη σεζόν. Ένας παίχτης που είναι πολυεργαλείο. Ένας παίχτης που έχει αρετές με την έννοια ότι η ταχύτητα δεν του λείπει όταν πρέπει να αναπτυχθεί. Η πάσα δεν του είναι άγνωστη. Το σουτ και το τελείωμα μια χαρά το έχει. Δεν σκοράρει κατά ρηπάς. Μην τρελαθούμε, δεν είναι επιθετικός. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχει δείξει τις αρετές του και νομίζω ότι είναι ένας παίχτης που πραγματικά είναι ζημιά το να φύγει από το σύλλογο. Ας πάμε λοιπόν όμως να δούμε λίγο δύο στιγμές χαρακτηριστικές από την πρόσφατη πορεία του με τη φετινή κοκκινή φανέλα, την επαιτειακή αν θέλετε, με 125 χρόνια υπηρεσίας. Εδώ είναι ένα σουτ που κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με την Hoffenheim και φυσικά στην επόμενη κάρτα θα δούμε τους πανηγυρισμούς. Λοιπόν, αλλά από τους πανηγυρισμούς ας κατεβάσουμε λίγο τα γλέντια και ας πάμε στο προφίλ του παίκτη, το οποίο το ξέρετε. Ο παίκτης σε μια εβδομάδα θα γίνει 24 ετών. Είναι γεννημένος 12 Γενάρη του 1994. Είναι ψηλός παίκτης, δυνατός παίκτης, με καλή σωματοδομή. Δεν είναι αμυντικός όπως τον παρουσιάζει εδώ πέρα το Who's Scored. Είναι μέσος, απλά έχει αρετές για να μπορεί να παίξει σε οποιαδήποτε θέση, μιας και παίζει πολύ καλά και με τα δύο πόδια. Διεθνής με την Εθνική Γερμανίας, τα ξέρετε αυτά, δεν χρειάζεται να σας τα πω, απλά τα υπενθυμίζω σε όσους δεν είχαν δει εκείνο το βίντεο του Νοεμβρίου. Να πάμε λίγο στα στοιχεία του παίχτη πολύ γρήγορα. Πάσα σκλειδιά, τάκλιν, συγκέντρωση στο παιχνίδι. Είναι καλό ότι δεν βουτάει στα τάκλιν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν το έχει κάνει κιόλας. Από τις αδυναμίες του είναι, ας πούμε, οι σέντρες. Okay, δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει αρνητικά η αδυναμία του να μην μπορεί να κάνει σέντρες. Να δούμε τις θέσεις που του αρέσει να παίζει ο παίκτης, ασχέτως το που μπορεί να παίξει. Και είναι πάνω στον άξονα, όπως βλέπετε. Παίζει τόσο στο κέντρο, όσο παίζει και αμυντικά. Αυτές είναι οι φετινές του παρουσίες και οι βαθμολογίες του ανάλογα. Έχουμε ξαναπεί για το κομμάτι ενός παίκτη που παίζει αλλαγή, δεν μπορεί να έχει απέτηση να αποδώσει τα μέγιστα, αλλά στις 12 συνολικά παρουσίες του που έχει παίξει είτε ως μέσος είτε ως αμυντικός μέσος, είναι πάνω από 7. Ένα παίχτη που δεν έχει την πολυτέλεια, τονίζω, και ας γίνομαι κουραστικός επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα, να χάσεις το προσεχές καλοκαίρι με προορισμό τον πιο πιθανό την Ιταλία. Έχουν ακουστεί και άλλοι προορισμοί, έχουν ακουστεί ακόμα και προορισμός για Μάντσεστερ, για Παρίσι, αλλά προς το παρόν όλα αυτά είναι φιλολογικά. Λοιπόν, πάμε σε δύο στιγμές του παίχτη με την φανέλα την κόκκινη, την Warrior 14-15, αρκετά αποτυχημένη φανέλα.
και με την επόμενη, η οποία, ok, αν θέλετε, ενδυματολογικά δεν είναι άσχημη, αλλά δεν έτρεψε και τα τρόπαια, να πάμε στην συνολική φετινή παρουσία του παίκτη, όπου συνολικά στην Premier League έχει 15 συμμετοχές, με 2 παιχνίδια αλλαγή, στο Champions League άλλες 5, με 1 αλλαγή, και έπαιξε με την Εθνική Γερμανία στο Confederation και σε 2 φιλικά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι επιφυλακτικός ούτε αρνητικός, είμαι υπέρ του δέοντος θετικός με τον παίκτη, ο οποίος όποτε μπαίνει καταθέτει ψυχή. Πάμε τώρα λοιπόν στα τελευταία παιχνίδια που έχει παρουσία, στην τελευταία θα έλεγα 12 περίπου παιχνιδιών, συγγνώμη. Βλέπουμε, έπαιξε 21 λεπτά με την Southampton τον περασμένο Νοέμβριο, που δεν ήταν καλός. Και από εκεί και πέρα, σταδιακά, βλέπουμε την παρουσία του να ανεβαίνει. Στην προηγούμενη κάρτα που είδατε με τα παιχνίδια, περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια του Champions League το καλοκαίρι, τα οποία συνήθως δεν τα προσθέτουν όμως στα επίσημα παιχνίδια. Αν θέλετε την δική μου, ας πούμε, τοποθέτηση, δεν το θεωρώ σωστό, αλλά αυτά είναι ο κάθε στατιστικολόγος πώς τα μετράει. Τα μετράνε χωριστά άλλοι, τα μετράνε στο σύνολο άλλοι, τα βάζουν σε ειδική κατηγορία, που είναι όντως παιχνίδια ειδικής κατηγορίας, αλλά είναι παιχνίδια επίσημα και είναι παρουσίας. Λοιπόν, να πάμε. Βλέπετε λοιπόν, πριν αλλάξουμε κάρτα, ότι οι βαθμολογίες του από εκεί και μετά είναι εξαιρετικές, με την χαμηλότερη να είναι στο 7-33. Έχει σκοράρει μία φορά, έχει μία assist. Βλέπετε ότι πολλές φορές βάζει το ποδαράκι στη φωτιά. Οι κάρτες του μάλιστα θα το στερήσουν, αν θυμάμαι σωστά, και την συμμετοχή του από το πρώτο παιχνίδι με την Πόρτο. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα, όπου φαίνεται πράγματα που τα είχαμε δείξει τον περασμένο Νοέμβριο. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση, απλά υπάρχουν παραπάνω συμμετοχές τόσο στο Champions League όσο και στην Premier League για τον συγκεκριμένο, και οι αντίστοιχες βαθμολογίες του. Δεν αλλάζει κάτι δραστικά, δραματικά, αν θέλετε, από την εικόνα που έχουμε, ίσα ίσα που η εικόνα του βελτιώνεται και έχει να κάνει με τη συμμετοχή του παίκτη, που κάθε άλλο παρά αδιάφορος είναι, κάθε άλλο παρά προβλήματα δημιουργεί, χαμηλών τόνων, δουλεύει, προσπαθεί να μείνει στο σύλλογο, δίνει τα σήματά του, και με τον ατζέντη του, αν θέλετε, έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή πρόταση στην ομάδα, θέτοντας τον όρο να μπει ρήτρα στο συμβόλαιό του, 90 εκατομμυρίων λιρών. Πείτε μου εσείς, ποιος παίκτης στη σύγχρονη εποχή ζητάει από την ομάδα να βάλει 90 εκατομμύρια ρήτρα? Συνήθως σημαίνει το ανάποδο, βάζει, το ζητάει η ομάδα. Έλατε όμως που εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά, και σου υποδηλώνει ο παίκτης, εμέσως πριν σαφώς, ότι θέλω να μείνω στο σύλλογο. Και γιατί να μείνει? Με προπονητή Γερμανό, η ίδια γλώσσα, γνωρίζονται πολύ πριν έρθουν και οι δύο στην ομάδα. Νομίζω ότι είναι ιδανικές συνθήκες ο παίκτης αυτός να παραμείνει και μαζί με Κεϊτά του χρόνου, και ίσως με την προσθήκη Λεμάρ, Γκορέτσκα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός ακόμα, γιατί όλα αυτά είναι στο πλαίσιο των φημών. Νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει ένα εξαιρετικό κέντρο, δεδομένου ότι η αποχώρηση Κουτίνιο είναι τουλάχιστον δεδομένη. Να πάμε να δούμε λίγο πώς έχει παίξει στα φετινά παιχνίδια. Είπαμε ότι στα παιχνίδια που να βάγισε όλη η ομάδα ή ήταν αλλαγή, με την Tottenham πολύ φυσιολογικά έπαιξε σχεδόν το παιχνίδι, δεν πήγε καλά όλη η ομάδα. Με τη Southampton τα είπαμε ήδη, και φυσικά με την City επίσης δεν πήγε καλά. Με τη United ήταν ένα παιχνίδι ιδιαίτερο, αν θέλετε, με την έννοια ότι το ξέρουμε ότι ο Πορτογάλος των αιωνίων, το μάνατζερ, δεν είναι και ο καλύτερος άνθρωπος όσον αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού και την υποστήριξη της διαφήμισης του αθλήματος. Οπότε χαντακώνει και την ομάδα, αλλά χαντακώνει και τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα μπορείτε να το κρατήσετε αυτό σαν εικόνα, να δείτε ότι ο παίχτης πραγματικά βγάζει μάτια. Εγώ θα πάω και στην χωριστά παρουσία του στο Champions League, εδώ μια κάρτα, όπου και εδώ οι βαθμολογίες του είναι πάρα πολύ καλές. Αν εξαιρέσει κανείς το 3-3 με τη Σεβίλλα, που στο δεύτερο ημίχρονο εκεί μας έπιασε θάλασσα. Με την Spartak Moskvas, αρχή της σεζόν στο Champions League, ακόμα δεν είχε στρώσει ομάδα, ψαχνότανε όλοι, δεν ήταν καλές εμφανίσεις
μέχρι εκείνο το σημείο του Σεπτεμβρίου, αν θέλετε, ψαχνότανε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο παίκτης, γενικά με τον τρόπο που πανηγυρίζει, βλέπουμε ότι δεν έχει κάνει πίσω ούτε λεπτό. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, διότι το συμβόλαιο του είναι στον αέρα. Μπορεί οι σιρήνες να βαράνε από την Ιταλία, να ηχούν από την Ιταλία, με τη Γιουβέντους να φαίνεται μπροστά στη διεκδίκηση. Και όπως είπα, υπάρχουν ας πούμε φήμες και για Παρίσι και για Μάντσεστερ. Αλλά ο παίχτης όμως στους πανηγυρισμούς του που θα δούμε στην επόμενη φωτογραφία μας, είναι υπέρ του δέοντος ο ίδιος που βλέπετε με την περσίνη φανέλα εδώ, είναι ο ίδιος και με τη φετινή φανέλα. Όπως θα πάμε και σε επόμενες φωτογραφίες. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό. Δείτε εδώ τι συνέβη, παράδειγμα, όπου στην ισοφάριση του περασμένου Σαββάτου στο παιχνίδι με τη Λέστερ, πάει να πάρει την μπάλα, τον εμποδίζει και είναι ο πρώτος που πάει να πάρει την μπάλα για να μην χάσει χρόνο η ομάδα να διεκδικήσει τη νίκη. Δεν ξέρω πόσοι παίχτες τελειώνουν το συμβόλαιό τους, θα μπορούσαν να είναι στο χαλαρό, έχουν κλείσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους και απλά να συμπληρώνουν τα ένσημά τους για να πάνε στην επόμενη πόλη που θα μείνουν και θα παίξουν ποδόσφαιρο. Ο Εμρέ όμως είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και ένα τέτοιο παίχτη θεωρώ αδιανόητο να τον αφήσεις να φύγει. Να σας το βελτιώσω κιόλας σαν εικόνα. Πάρε την επόμενη εικόνα του πρόσφατου παιχνιδιού της πρωτοχρονιάς. Ο Εμρέ είναι πρώτος στα πανηγύρια. Και στους πανηγυρισμούς είναι πρώτος και με πόρωση, με πάθος, με ψυχή. Τέτοιους παίχτες τους χρειάζεσαι. Αν δεν έχεις τέτοιους παίχτες, τι να τους κάνεις κάποιους άλλους που με το παραμικρό κοιτάζουν πώς θα πάνε στη Βαρκελόνη. Σποντά, το θέλετε αυτό. Ναι, είναι σποντά και σε όποιον αρέσει. Δεν είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, δηλαδή να λέω γλυκόλογα. Όχι, εμένα μου αρέσει η αλήθεια. Στο κέντρο, στο ψαχνό, στο κεφάλι. Λοιπόν, ο Εμρέ πρέπει να μείνει. Υπάρχουν φήμες τις τελευταίες μέρες, μέσα σε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε, ότι ίσως γίνει επαναπροσέγγιση παίκτη ατζέντη και ομάδας. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πρετανεύσει η λογική, ο παίκτης να μείνει, διότι είναι ένα γρανάζι πολύτιμο για τον Γερμανό και πρέπει να του δώσουν την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει και στην επόμενη σεζόν. Και όχι μόνο. Είναι 24 χρονών, ένας παίκτης εξελίξιμος, βελτιώνεται πάντα. Έχω δει τόσα παιχνίδια με τον Εμρέ που 8 στα 10 τουλάχιστον παιχνίδια εγώ μένω ικανοποιημένος και θεωρώ τραγικό να σου φύγει ένας παίκτης και μάλιστα ελεύθερος σε αυτή την ηλικία. Κύριε Τζον Χένρι, Μίστερ Γιούργεν Κλοπ, το μαχαίρι και η πίτα είναι στο χέρι σας. Ελπίζω να πάρετε τη σωστή απόφαση. Επειδή όμως είναι καλό να μιλάμε με στοιχεία, πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα πάμε στις κάρτες των τελευταίων 4 παιχνιδιών. Λοιπόν, δείτε τις βαθμολογίες του παίκτη και να το πω να γίνω κουραστικός. Ας γίνω κουραστικός. Βλέπουμε εδώ πέρα με την Arsenal. 8,1 στη βαθμολογία. Πάμε στην επόμενη κάρτα, να δείτε πώς έγινε η όλη ιστορία. Εδώ, με τη Λέστερ. Με την Swansea, συγγνώμη. 7,9. Θα να πάμε με τη Λέστερ. 7,4. Να πάμε με την Μπέρνλι. 7,5. Σας δείχνει για παίχτης που θέλει που αδιαφορεί. Σας δείχνει για παίχτης που δεν έχει στόχους, δεν έχει φιλοδοξίες, που δεν σέβεται τον σύλλογο που παίζει, φοράει τα χρώματά του. Και επειδή είναι καλό να θυμόμαστε, πάμε στην αξία του παίχτη, την οποία την είχαμε τονίσει εμείς με τον Αντώνη τον Ψαριανό τον Νοέμβριο. Έχει να κάνει, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, με τα 10,8 που πλήρωσε η Λίβερπουλ για να τον αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή ο παίκτης δεν υπάρχει ακριβής κοστολόγηση, αλλά νομίζω ότι ένα τέτοιο παίκτη, μια ομάδα θα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 30, τουλάχιστον 40 εκατομμύρια, μιας και λίγη, για να τον πάρει τώρα το Γενάρη. Αν ήταν να τον πουλήσει με κανονικό συμβόλαιο, νομίζω ότι πολύ πάνω από 50 θα στήγησε ο συγκεκριμένος, μιας και το τονίζω, και ας γίνομαι εκ νέου κουραστικός, είναι πολύ εργαλείο. Αυτά για τον Εμπρέ, σας χαιρετώ και σύντομα θα είμαστε πάλι μαζί. Γεια σας.